Από την πλευρά μας θέλουμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας στην κατάσταση που επικρατεί στην ειδικότητα της διανομής φαγητού. Στην ειδικότητά μας καταγράφουμε νεκρούς και τραυματίες, 2 για φέτος στη Θεσσαλονίκη και 4 πανελλαδικά. Μετράμε νεκρούς και τραυματίες, αυτοί που δηλώνονται, που έχουμε υπόψη μας από αυτά που δηλώνονται. Καθώς καμιά κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα για την προστασία μας, φανερώνοντας ότι η ειδικότητά μας είναι πολύ εκτεθειμένη. Όταν έχουμε ανέμους τόσο ισχυρούς που απαγορεύεται το απόπλους πλοίων, έρχεται η ειδοποίηση του 112 και συνιστά να μετακινούμαστε άσκοπα, που συνιστά ότι η μετακίνηση είναι άσκοπη. Εμείς στο βωμό του κέρδους και της οργοδοσίας κάνουμε διανομές με δικαιολογία των εταιριών ότι η διανομή δεν είναι άσκοπη, αλλά σκοπός. Λες και έχει σκοπό ο διανομέας να κινδυνεύσει τη ζωή του για 2 πίτσες και ένα πιτόγυρο. Όταν βρέχει με μειωμένη ορατότητα και ολισθηρό οδόστρωμα με τις κατοικοτεχνίες που υπάρχουν στους δρόμους, η οδήγηση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω των 5 βαθμών, με την αίσθηση που έχει το σώμα με τον αέρα είναι μείον, το σώμα του οδηγού κλειδώνει. Και έρχεται και το επιβαρύνει όταν είσαι ντυμένος και σαν κρεμμύδι. Όλα αυτά δυσκολεύουν τα παραπάνω, δυσκολεύουν το επάγγελμά μας. Στους καύσωνες, από τους 38 βαθμούς, με αυξημένη υγρασία, έχουμε λιποθυμικές τάσεις, ζαλάδες, καίγεται το σώμα μας από την πυρά που βγάζει ακόμα και η άσφαλτος. Σκεφτείτε να είστε και πίσω από ένα λεωφορείο το καλοκαίρι. Καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι όλα αυτά γίνονται ακόμα χειρότερα σε συναδέλφους με βεβαρημένη υγεία και έχουμε πολλούς που είναι σε ηλικία, σε αυτή την ηλικία. Όταν η αντιδικοποίηση της εργασίας αυξάνεται, όταν οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεγαλώνουν, έρχεται και ο ψυχολογικός παράγοντας να επιδράσει το στρες, το άγχος. Η απόσπαση προσοχής λόγω συνεχών ειδοποιήσεων είτε από την εφαρμογή είτε από κλήσεις που κάνουν από τα μαγαζιά και αποτελούν παράγοντες και συμβάλλουν στην πιθανότητα ατυχήματος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμπληρώνονται από τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις για χάρη των επιχειρηματικών ομίλων. Κόβουν από εμάς μισθούς, φόρους, μας επιβάλλουν φόρους και τα δίνουν στους επιχειρηματίες. Κόβουν δικαιώματα για να υπάρχει σιγή νεκροταφείου, να μην ακούγονται φωνές στους χώρους της δουλειάς. Έτσι, εμείς μπροστά στην ασυντοσία της εργοδοσίας και στην κρατική αδιαφορία βάζουμε τις δικές μας ανάγκες. Όπως κάναμε και στον καύσωνα τον Ιούλιο με στο δυνατό αέρα, όπως κάνουμε σε κάθε θάνατο ή τραυματισμό συναδέλφου. Για την προστασία των εργαζομένων βάζουμε μπροστά συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, να οριστεί με νόμο η ακραία καιρική συνθήκη, να απαγορευτούν οι διανομές κατά τη διάρκεια τους. Τα μέσα ατομικής προστασίας, βενζίνες, συντήρηση μηχανής με ευθύνη του εργοδότη, επαναφορά στα βαρέθη υγιεινά, πενθήμερο, 7ωρο, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε όλη μέρα πάνω στο μηχανάκι, αυξήσεις στους μισθούς μας, στο ύψος των αναγκών μας, γιατί δεν μπορούμε να δουλεύουμε μόνο για τις βενζίνες και τον νίκη. Τα ατυχήματα των διανομένων στον δρόμο είναι εργατικά και όχι απλά τροχαία. Κλείνοντας, καλούμε τους διανομείς να οργανωθούν στα σωματεία τους, να δυναμώσουν το μέτωπο της μαχητικής διεκδίκησης μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία, να παρευρεθούν στο κάλεσμα στο συλλαλητήριο αύριο στις 18:30 της ΕΝΙΘ. Κανείς δεν θα χαρίσει τίποτα. Ταξικός αγώνας καθαρά με ενωμένη εργατιά. Ευχαριστούμε πολύ.